Δεν πρόκειται να μπούμε σε ένα μικρό κομματικό παιχνίδι με φόντο τα προβλήματα των παραγωγών, ξεκαθάρισε σήμερα από το Ηράκλειο ο Σταύρος Αραχοβίτης, που είχε συνάντηση και σύσκεψη στην Ένωση Ηρακλείου, παρουσία μελών της διοίκησης αλλά και εκπροσώπους ελαιοπαραγωγών, που σε κατάσταση σοκ προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την πρωτοφανώς μειωμένη σε ποσότητες και κυρίως σε ποιότητα παραγωγή ελαιολάδου τη φετινή σεζόν, από όρια του δάκου και όχι μόνο. Ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ υπό την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ολιγορή, ζητώντας να τρέξουν άμεσα μέτρα προς στήριξη των παραγωγών. Εδώ χρειάζεται να έχουμε γρήγορα μέτρα, τόσο τη στήριξη των παραγωγών όσο και τη στήριξη της ελαιοκαλλιέργειας στην Κρήτη, αλλά και μέτρα έτσι ώστε να στηριχτεί το ελαιόλαδο, το κρητικό ελαιόλαδο. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ολιγορία από τη σημερινή πολιτική ηγεσία. Ο κύριος Αραχοβίτης αναφέρθηκε στις κινήσεις που έγιναν από την προηγούμενη κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισημένοντας ότι αυτές πρέπει να επανακινήσουν, καθώς μόνο έτσι και με φόντο την κλιματική κρίση μπορούν τα προϊόντα να προστατευτούν και να διασφαλιστούν τα εισοδήματα των παραγωγών. Αυτό που χρειάζεται είναι συνέχεια, γιατί μπορεί να έγιναν οι εκλογές, να άλλαξε η πολιτική ηγεσία και η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Δεν μας ενδιαφέρει να εκμεταλλευτούμε μικροκομματικά τα προβλήματα, μας ενδιαφέρει όμως, και θα βοηθήσουμε από όποια θέση και να είμαστε, να στηριχτεί η ελαιοκαλλιέργεια και να στηριχτούν οι ελαιοπαραγωγοί. Εργαλεία μπορούν να αναζητηθούν, είτε είναι από εθνικούς πόρους, είτε είναι, όπως είπαμε, από ευρωπαϊκούς. Όλα τα εργαλεία πρέπει να χρησιμοποιηθούν, να αξιοποιηθούν, έτσι ώστε να στηριχτούν η ελαιοπαραγωγή και η ελαιοκαλλιέργεια. Με φόντο το τεράστιο πρόβλημα και την κάθοδο του Υπουργού την ερχόμενη Πέμπτη, οι παραγωγοί είναι έτοιμοι να ζητήσουν ένα συγκεκριμένο πλέγμα μέτρων για την ανακούφισή τους. Από τη μια, τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τις καταστροφές που έχουν αποτυπωθεί, την αποζημίωση λόγω της κακής χρονιάς που βυθίζει το ελαιόλαδο του νησιού και ταυτόχρονα τη στήριξη μέσα από το Ταμείο De Minimis, όπου υπάρχουν διαθέσιμα 75 εκατομμύρια ευρώ και θα μπορούσαν να διεκδικηθούν για την απώλεια εισοδημάτων λόγω πτώσης της τιμής του προϊόντος. Το χαμένο εισόδημα των ελαιοπαραγωγών που κάθε μέρα αλέθουν, που είμαστε μάρτυρες, που έχουμε υψηλά οξέα, που έχουμε μια πολύ χαμηλή τιμή, αυτό το χαμένο εισόδημα μπορεί μέσα από το De Minimis, από τα ίζωνο σημασία στα 75 εκατομμύρια ευρώ που υπάρχουν, να αποζημιωθούν οι παραγωγοί της Κρήτης. Και αυτή είναι μια πολιτική απόφαση που πρέπει να την πάρει ο Υπουργός. Στη σύσκεψη το παρόν έδωσαν και βουλευτές Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Του δώσαμε τα τεκμήρια για να βρει όρους και τρόπους χρηματοδότησης για αποζημιώσεις. Την Πέμπτη να έχουμε καλές ανακοινώσεις για τους αγρότες. Οι αγρότες που δεν θα μπορούν να παράγουν του χρόνου, δεν θα μπορούν να καλλιεργήσουν του χρόνου, εάν δεν αποζημιωθούν φέτος. Βεβαίως θα είμαστε δίπλα και σε κάθε προσπάθεια βελτίωσης και της ποιότητας, αλλά και αύξησης της ποσότητας των παραγόμενων από τον πρωτογενή τομέα προϊόντων. Ζητάμε γρήγορα αντανακλαστικά, διότι τα προβλήματα είναι πολλά και μην ξεχνάμε ότι και η επόμενη περίοδος, η επόμενη ελαιοκομική περίοδος είναι εν όψη. Και αν τώρα δεν πάρθουν τα κατάλληλα μέτρα, τότε τα προβλήματα θα είναι ακόμα πιο έντονα του χρόνου.